Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Οι μαθητικές οργανώσεις της ΚΝΕΤ φετινή χρονιά αλλά και τις προηγούμενες έχουν ξεδιπλώσει μια πλούσια παρέμβαση μέσα στα σχολεία και στο μαθητικό κίνημα. Τα μέλη της ΚΝΕ έχουν συναντηθεί, συζητήσει και δράσει από κοινού με χιλιάδες μαθητές, με τους οποίους μοιράζονται ερωτήματα και προβληματισμούς τους. Τέτοιους προβληματισμούς που δείχνουν πολύ συχνά με έναν γλαφυρό τρόπο το χαρακτήρα του αστικού σχολείου, αλλά και ανοίγουν με τη δική μας παρέμβαση δρόμο στη σκέψη των παιδιών για τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να είναι το σχολείο ριζικά διαφορετικό. Οδηγούν περισσότερους ένα βήμα πιο μπροστά στην πάλη για να κατακτήσουν το σχολείο αυτό. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, οι μαθητές αποζητούσαν μία χρονιά πιο ξέγνιαστη, λιγότερο πιεστική σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Όμως, οι επιπτώσεις των τεσσάρων ψηφισμένων νόμων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για τη δευτεροβάθμια, μαζί με συσσωρευμένα μαθησιακά κενά από την περασμένη διετία, για την αντιμετώπιση των οποίων δεν υπήρξε η παραμικρή κυβερνητική μέρημνα, έχουν κάνει σήμερα την πλειοψηφία των παιδιών να αγανακτεί. Εκείνοι δηλαδή που φέτος συμμετείχαν στις μαθητικές κινητοποιήσεις έλεγαν έντονα πως το σχολείο αυτό δεν παλεύεται. Και ζητούσαν απαντήσεις στο γιατί να είναι τόσο βαρετό, τόσο αγχωτικό και τόσο πιεστικό. Όσο μάλιστα πηγαίνουμε προς τη λήξη αυτής της πολύ απαιτητικής χρονιάς, τα παραπάνω γίνονται ολοένα και πιο κυρίαρχα, οδηγώντας έντονα σε έντονες σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια ανησυχίες, ακόμα και στα παιδιά του γυμνασίου, σε σχέση με το πώς θα τα βγάλουν πέρα στο σχολείο, πώς θα το τελειώσουν, τι δρόμο θα ακολουθήσουν στο λύκειο. Όπως είπε και ένας μαθητής σε μια πρόσφατη εκδήλωση της ΚΝΕ, είναι λογικό να πρέπει να ανησυχώ στη γάμα λυκείου, μήπως ο κολλητός μου γράψει καλύτερα στις εξετάσεις και εγώ μείνω έξω από τη σχολή. Πράγματι, δεν είναι λογικό. Όπως δεν είναι λογικό στα 14, στα 15 και στα 17, οι μαθητές να μην έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με κάτι που τους αρέσει, όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά ούτε και έξω από αυτό. Δεν είναι λογικό να τους αποθεί το σχολείο από το ίδιο το κτίριο, που κυριολεκτικά πέφτει στο κεφάλι τους και τους πλακώνει, και δεν έχει όχι μόνο τίποτα το ελκυστικό, αλλά ούτε και καν τα απαραίτητα. Δεν είναι λογικό να φεύγουν κάθε μεσημέρι με έναν αναστεναγμό ανακούφισης για να συνεχίσουν το τρεχαλιτό στα φροντιστήρια και να γνωρίζουν πως όσο και αν προσπαθήσουν, το πιθανότερο είναι να μην υπερβούν τα όρια της τσέπης των γονιών τους, από την οποία εξαρτάται το φροντιστήριο, άρα και το τι θα μάθουν, άρα το τι θα γράψουν στις εξετάσεις. Είναι επομένως αναμενόμενο αλλά και ελπιδοφόρο το ότι πολύ ψηλά στην ατζέντα των μαθητικών διεκδικήσεων βρίσκονται όλα τα τελευταία χρόνια τα αιτήματα σχετικά με τις εξετάσεις, την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, της ελάχιστης βάσης αγωγής, συνολικά εκείνων των εμποδίων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Αντίστοιχα, βέβαια, είναι αναμενόμενη η μεγάλη πίεση που καλλιεργείται στα παιδιά συστηματικά με στόχο να χρεώνουν εξ ολοκλήρου τα μέτρα αυτά στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και να έχουν βλέψεις για μικρές μεν, θετικές δε αλλαγές με μια αλλαγή κυβέρνησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν τους περασμένους μήνες σε αρκετούς δήμους στην Αττική, αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως τη Θεσσαλονίκη, εκδηλώσεις συζητήσεις με αφορμή την έκδοση της Μαθητικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, τι σχολείο έχουμε ανάγκη σήμερα. Στις εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις περισσότερων από 1.000 μαθητών, χωρίς να είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς πόσους, σε ερωτηματολόγιο που έφτιαξε και κυκλοφόρησε η οργάνωση στα σχολεία. Ένας στους δύο μαθητές, στην ερώτηση αν το σχολείο σε ικανοποιεί τις ανάγκες σου, απάντησε με αγχώνει. Το 70% ζήτησε να καταργηθεί, να φύγει η τράπεζα θεμάτων και η ελάχιστη βάση και όχι άλλο φροντιστήριο. Και η απόλυτη πλειοψηφία αναφέρει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πράγματα που θέλει να αλλάξει στο σχολείο. Η συζήτηση, ωστόσο, που πραγματοποιήθηκε στην προετοιμασία και στη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης, είναι ακόμα πιο πλούσια και αποκαλυπτική, με πολλά ερωτήματα, πολλούς προβληματισμούς από τους μαθητές που συμμετείχαν και σε κάποιους από αυτούς αξίζει να σταθούμε. Λένε οι μαθητές. Το σχολείο μοιάζει λίγο με εργοστάσιο, γιατί ο καθένας μας κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα κάθε μέρα, μόνος του, και δεν πρέπει να μιλάει με τους άλλους, με το διπλανό του. Διαβάζουμε, αλλά δεν μας μένει τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές ποιο το νόημα, γιατί χρειάζεται να τα μάθουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Κάθε μέρα περνάει ίδια με την προηγούμενη. Δεν κάνουμε τίποτα που να μας αρέσει. Με άλλα λόγια, τι λένε τα παιδιά, ότι το αστικό σχολείο αποτυγχάνει ολένα και περισσότερο σε ό,τι αφορά την κάλυψη της ανάγκης τους για μόρφωση. Ακόμα άλλωστε και εκείνοι οι αριστούχοι που έχουν διαβάσει και έχουν επιτύχει τους εξεταστικούς τους στόχους, μετά από λίγο καιρό δεν θυμούνται τίποτα από όλα όσα διάβασαν, από όλα αυτά για τα οποία κόπιασαν. Γιατί όμως είναι έτσι? Γιατί οι κυβερνήσεις, λένε οι μαθητές, δεν νοιάζονται για τις ανάγκες μας, δεν δίνουν λεφτά, ψηφίζουν νόμους που κάνουν τα πάντα χειρότερα. Και έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Και έπειτα αναρωτιούνται πάλι. Αφού όμως συνέχεια ψηφίζονται διαφορετικοί νόμοι από άλλες κυβερνήσεις, πώς γίνεται το σχολείο να πηγαίνει πάντα από το κακό στο χειρότερο? Γίνεται γιατί σε αυτή την κοινωνία η ανάγκη για μόρφωση
είναι πάντα και θεωρείται εμπόρευμα. Και αυτό πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να το στηρίξουν ίσως και καλύτερα από εμάς, με παραδείγματα από την καθημερινότητά τους. Ο άνθρωπος, οι ικανότητές του, τα χέρια του και το μυαλό του είναι εμπόρευμα. Και μιας που στόχος της κοινωνίας αυτής είναι οι πολλοί να παράγουν με τον κόπο τους και οι λίγοι να χαίρονται τα αποτελέσματα αυτού του κόπου, εκπαιδεύει και τους νέους με διάσπαρτες γνώσεις, περιορισμένες σε σχέση με αυτές που θα μπορούσαν να έχουν. Τους εκπαιδεύει να είναι μονόπλευροι, να άλλοι να ασχολούνται με τη θεωρία και άλλοι με την πράξη, και αδιαφορεί για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Μπορεί όμως να είναι το σχόλιο αλλιώς? Σε αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι μαθητές απαντούν ναι. Γιατί καταλαβαίνουν πως δεν μπορεί να είναι μόνο έτσι και γιατί έχουν ανάγκη, όπως λένε και τα μαθητικά συνθήματα, ένα σχολείο δημιουργικό και όχι κέντρο εξεταστικό, ένα σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Μέσα από τη δράση μας, η ΚΝΕ, παλεύουμε αυτό το διστακτικό ναι πολλών νέων να στεριώνει και να γίνεται πεποίθηση ότι μπορούμε και πρέπει να παλέψουμε για αυτό το διαφορετικό σχολείο. Γιατί τελικά δεν είναι μικροί και λίγοι οι μαθητές, όπως συχνά τους καταλογίζουν, για να καταφέρουν να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά είναι μικρό πια το σύστημα για τις ανάγκες και τα όνειρά τους. Υπάρχει ήδη εδώ και πολύ καιρό η δυνατότητα να μαθαίνουμε καλύτερα και πολλά περισσότερα πράγματα μέσα στα χρόνια που είμαστε στο σχολείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ένα τελείωτο κυνήγι ύλης, η οποία ολοένα και μεγαλώνει, υπάρχει δυνατότητα να κατανοούμε και τι μαθαίνουμε, αλλά και μαζί με αυτό το γιατί το μαθαίνουμε. Πώς έφτασε ο άνθρωπος μέχρι αυτή τη γνώση. Να μπορούμε πολύ καλύτερα να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε τον κόσμο, την εξέλιξή του, να μαθαίνουμε να παρατηρούμε, να αναλύουμε, να συνθέτουμε, να οδηγούμαστε σε συμπεράσματα και να αποκτάμε τελικά κριτική σκέψη. Γιατί όμως υπάρχει η ανάγκη μιας διαφορετικής κοινωνίας για να το έχουμε αυτό, και γιατί μόνο η σοσιαλιστική κοινωνία είναι εκείνη που μπορεί να προσφέρει το ριζικά διαφορετικό σχολείο? Μα γιατί είναι αυτή που είναι χτισμένη πάνω σε άλλα θεμέλια και γιατί αυτό ακριβώς το σχολείο χρειάζεται για να προοδεύσει. Στο σοσιαλισμό, άλλωστε, όσο προχωράει η κοινωνία, η ζωή του λαού βελτιώνεται, περισσότερες ανάγκες καλύπτονται και εκεί μέσα βρίσκει τη θέση της και η προσωπική βελτίωση του καθενός. Και έτσι και στο σχολείο, οι συμμαθητές είναι συνοδοιπόροι και όχι αυτοί που πρέπει και προσπαθείς να ξεπεράσεις σε μια κούρσα ανταγωνισμού. Από την άλλη, όμως, οι κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα, διάφοροι μηχανισμοί και το ίδιο το σχολείο λένε συνεχώς για τη διαφορετικότητα, για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη μόρφωση και για την ατομική εξέλιξη. Γιατί το σχολείο στο σοσιαλισμό πρέπει να είναι ενιαίο, αφού ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα, δυνατότητες και δυναμίες? Γιατί χρειάζεται όλοι μας να έχουμε πρόσβαση σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών που να περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαίο να μάθουμε, να έχουν όλα τα σχολεία την απαραίτητη χρηματοδότηση από το κράτος, τις υποδομές, τους εκπαιδευτικούς, και το σχολείο να μην κάνει τελικά διακρίσεις στους μαθητές ανάλογα με την τσέπη τους, να μπορούν όλοι να το ολοκληρώσουν με τη στήριξη σοσιαλιστικής κοινωνίας? Αλήθεια, άλλωστε, σήμερα μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες δυνατότητες που όντως έχει ο καθένας, τις κλίσεις του, ή μήπως αυτές κυρίως πηγαίνουν χαμένες, είτε επειδή δεν ανακαλύφθηκαν ποτέ, είτε επειδή κάποτε τελειώνουν τα χρήματα για να στηριχθούν αυτές? Στο σχολείο της σοσιαλιστικής κοινωνίας, αυτές οι κλίσεις δεν θα είναι όχημα για να μορφώνονται άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, αλλά για να γνωρίζουμε όλοι τον εαυτό μας, να αξιοποιούμε και τις ιδιαιτερότητές μας και να εξελισσόμαστε. Για όλα τα παραπάνω και πολύ περισσότερα, η ΚΝΕ ξεδιπλώνει συστηματική παρέμβαση, η οποία αποτυπώνεται στην κατοχήρωση των δυνάμεων μας μέσα στα σχολεία. Για παράδειγμα, οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών ξεχώρισαν τα μέλη της ΚΝΕ στους πρωτοπόρους που οργανώνουν τον αγώνα για τα δικαιώματα των μαθητών, που πηγαίνουν κόντρα στο κλίμα σιγής, εκείνων που έχουν τη γνώση και τη θέση πάνω σε όλα όσα απασχολούν την νεολαία και επηρεάζουν τη ζωή της. Η δράση του κόμματος και της ΚΝΕ για να σταματήσει ο εμπεριαλιστικός πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας σε αυτόν, οι σπουδαίοι αγώνες των εργαζομένων μπαίνουν καθημερινά μέσα στα σχολεία, εμπνέουν τους μαθητές και συμβάλλουν στο να πυκνώνει και να δυναμώνει η διεκδίκηση για να αποκτήσουν περισσότεροι την πείρα του οργανωμένου αγώνα για τις ανάγκες τους. Αυτή, μάλιστα, την περίοδο βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προετοιμασίας των μαθητικών φεστιβάλ της ΚΝΕ, που ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο και θα διεξάγονται το μήνα Μάιο και το μήνα Ιούνιο σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Τα μαθητικά φεστιβάλ τα περιμένουν χιλιάδες μαθητές όλων των ηλικιών, που τα γνωρίζουν και που συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτά. Είναι η δραστηριότητα με την οποία η ΚΝΕ φτάνει σε εκατοντάδες σχολεία, σε γειτονιές, σε πόλεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες παιδιά έτσι μας γνωρίζουν για πρώτη φορά. Μαθαίνουν για το σκοπό για τον οποίο παλεύουμε, προβληματίζονται, εμπνέονται. Ενώ σε γενικότερες συνθήκες που προκαλούν ασφυξία, οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ γεμίζουν αισιοδοξία και σιγουριά για το σκοπό για τον οποίο παλεύουν. Βρίσκουν το χώρο να αθληθούν, να τραγουδήσουν, να παίξουν, να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν συλλογικά. Γι' αυτό οι μαθητικές οργανώσεις είναι στο πόδι αυτή την περίοδο, προκειμένου και η φετινή διοργάνωση να είναι αντίστοιχη των προσδοκιών των μαθητών. Να δώσει όθηση στον προβληματισμό της νεολαίας, στη μεγαλύτερη συσπήρωσή της τελικά με την πρόταση του κόμματος. Με το φετινό σύνθημα των μαθητικών φεστιβάλ,
Στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται, είμαι κάθε φορά το μέλλον, απευθυνόμαστε στην νεολαία που ζει μέσα στη σαπίλα του καπιταλισμού εκείνα τα χρόνια της ζωής της που θα έπρεπε να είναι τα καλύτερα, τα πιο ξέγνιαστα. Και της λέμε πως έχει σήμερα την επιλογή να είναι το μέλλον, παίρνοντας το μέλλον στα χέρια της. Έχει την επιλογή να διαλέξει τη μοναδική σωστή πλευρά της ιστορίας, να δυναμώσει τον αγώνα για την κοινωνία με τα νέα ιδανικά. Το δίκαιο, την αλήθεια, την ειρήνη. Εκείνη δηλαδή την κοινωνία που χωρά τα όνειρα των μαθητών. Το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ευχαριστώ.